Ομοιότατη, Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, αρχηγέ του στόλου, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών του τόπου μας, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριοι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων του τόπου μας, κυρίες και κύριοι. Πέρασαν κιόλας 105 χρόνια. Πώς κοντένει ο χρόνος και πώς μεγαλώνει η μνήμη σε τέτοιες στιγμές. Η μνημόνευση είναι πανάρχιο έθος, είναι μια ξανά αφήγηση, χρειάζεται όμως τα έργα να αποδεικνύεται ο στόχος και να τιμάται αληθινά η μνήμη. Η ιστορία των λαών και των εθνών συχνά συμπεριφέρεται με απρόβλεπτους τρόπους, χαράσοντας δρόμους του πεπρωμένου και καθορίζοντας αναπάντεχα τη μοίρα και το μέλλον των ανθρώπων. Αυτής της ιστορίας είμαστε όλοι παιδιά, αλλά κάποιοι γίνονται υποκείμενα και ορίζουν τρόπους και δίνουν σχήμα στα όνειρα, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος για μας, για την Κρήτη, για την Ελλάδα. Ο λόγος σήμερα περί της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, αλλά και για ένα ολόκληρο, επίμενο, αδικαίωτο, μέχρι τότε αιματοβαμμένο, πεισμωμένο και αποφασισμένο κρητικό λαό. Έβλεπα τον πίνακα της Φλωρεντίνης Καλούτσης για τη μέρα της τελετής της Ένωσης του 1913 εδώ στο Φυρκά. Μια ηρεμία στα πρόσωπα, οι αγωνιστές μπροστά με τις παραδοσιακές στολές τους, τα καλά τους, το βάρος της ιστορίας και των πολύχρονων αγώνων στις πλάτες τους. Γράφει ο Γιώργος Μανουσάκης τόσο γλαφυρά για τη μέρα εκείνη. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με όλη την ακολουθία των επισήμων ανεβαίνουν στο φρούριο του Φυρκά. Ανάμεσα στις χρυσοστόλιστες στολές και τα φράκα ξεχωρίζουν δύο γέροντες με τις λευκές γενιάδες και τις κριτικές φορεσιές τους. Είναι δύο μορφές από το ηρωικό παρελθόν, δύο παλέμαχοι αγωνιστές, ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης και ο αναγνώστης Μάντακας. Ο πρώτος κρατά διπλωμένη την ελληνική σημαία και την παραδίδει στο γενικό διοικητή Κανακάρη Ρούφο. Ο δεύτερος τραβά το σκηνί και η σημαία αρχίζει να ανεβαίνει προς την κορυφή του ιστού, του ίδιου ιστού που ήταν υψωμένο στο νησάκι της Σούδας, το σύμβολο της επικυριαρχίας όλα τα χρόνια της κρητικής πολιτείας. Οι επίσημοι στέκονται προσοχή. Το πλήθος μένει για λίγο σιωπηλό. Ύστερα ξεσπά σε αλλαλαγμούς και ζητοκραυγές, σκεπάζοντας το χορό που ψάλλει και τη μουσική που πεανίζει, σμίγοντας το παραλήρημα της χαράς του με τους ήχους και τις καμπάνες και με τις ομοβροντίες από τα κανόνια των πολεμικών που στέκουν έξω από το λιμάνι, αφήνοντας τα δάκρυα να τρέχουν ελεύθερα. Πράγματι, η ιστορία της Μεγαλονήσου με τις 100 αρχαίες πόλεις που ξενοκρατήθηκε μέχρι το 1913 με βαρύ φόρο αίματος έχει πολλή υγρασία, ήχο δυνατό, με κυρίαρχο την ηχό του συνθήματος. Ένωση ή θάνατος. Η μοίρα της Κρήτης ήταν φωτισμένη με τα μεγάλα της τέκνα και τα υψηλά ιδεώδη. Και η Κρήτη ζητούσε αιώνες το μερτικό της το δίκιο, στην ελευθερία, στην ιστορική της μοίρα. Με ένα πέλαγος να την περιβάλλει, ποτέ ως φυλακή, αλλά ως τρόπο να ατενίζει μακριά και με μια ανταριασμένη ψυχή μέσα από θρύλους, μύθους και αλήθειες και αγώνες, οι κρητικοί ήξεραν πάντα ότι δύσκολα αλλά σίγουρα θα αλλάξουν το χάρτη της ιστορίας τους. Γιατί πάντα η Κρήτη,
λόγω της στρατηγικής της θέσης αποτελούσε για αιώνες το μήλον της έρηδος για τους γείτονες και τις μεγάλες δυνάμεις. Ενετοί και Τούρκοι την κατήχαν, αλλά οι κριτικοί αμφισβητούσαν και εναντιώνονταν ακατάλητα, αδιάλειπτα και στεναρά σε αυτή την κατοχή. Αυτό αποδεικνύει η αρχή, η διάρκεια και η συνέχεια του αγώνα. Η επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, η επανάσταση του 1821, το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830 με τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους με περιορισμένη έκταση χωρίς την Κρήτη είναι η αρχή. Γεννιέται έτσι το κριτικό ζήτημα που θα απασχολήσει για 80 χρόνια την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή διπλωματία. Και ακολουθούν οι επαναστάσεις του 1883, του 1841, του 1851, η Μεγάλη Επανάσταση του 1866-1869 με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, η Επανάσταση του 1878. Σημαντική στο 1878 η συνθήκη της Χαλέπας που εισάγει διοικητικές μεταρρυθμίσεις που δεν τηρήθηκαν με συνέπεια. Του 1899 η μεταπολιτευτική, του 1896 και αυτή του 1897. Και μετά από τόσες θυσίες και ποταμούς αίματος οι μεγάλες δυνάμεις παραχωρούν το καθεστώς της αυτόνομης κριτικής πολιτείας. Τα βάσανα των κριτικών όμως δεν τελειώνουν. Ο πρίγκιπας Γεώργιος γίνεται ο ύπατος αρμοστής των δυνάμεων στο νησί, στάσιμο το κριτικό ζήτημα. Συγκρούεται με το Βενιζέλο και η επανάσταση στο Θέρισο θα τον κάνει να εγκαταλείψει την Κρήτη. Στα 1909 ο Βενιζέλος αναγνωρίζεται πια ως ηγέτης με πανελλήνια εμβέλεια και προχωράει με ταχύτατα βήματα στον εξυγχρονισμό του ελληνικού κράτους. Ένας ονειροπόλος, πραγματοποιός με υγιή αντίληψη του πατριωτισμού, πέρα από τη φτήνια του λαϊκισμού, τολμάει και δημιουργεί, νομοθετεί και στείνει κράτος. Συγκρούεται ακόμα και με συναγωνιστές του, έχει στόχο και απαρέγκλητη πορεία για την επίτευξή του, είναι πείσμον, χειριστικός, ευφυής και διορατικός. Κυρίως όμως είναι ανένδοτος. Στέλνει το Δραγούμι ως γενικό διοικητή του νησιού. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 μας οδηγούν στο πλευρό των νικητών και η χώρα διπλασιάζεται, αυξάνεται ο πληθυσμός της κατά 80% και η Κρήτη ενσωματώνεται στην Ελλάδα. Στα 1913 η Ένωση είναι γεγονός και η ελευθερία, η διεκδικημένη από αιώνες, είναι η δικαίωση για τους αγωνιστές της Κρήτης, για το Βενιζέλο, για όσους έδωσαν τη ζωή τους μέχρι την τελική νίκη. Το τέλος του κριτικού ζητήματος σήμανε οριστικά και η σχέση του Ελευθερίου Βενιζέλου σχεδόν καρμική με την ελευθερία, κατά πως λέει το όνομά του. Με το τέλος του κριτικού αλυτρωτισμού ξεκινάει η οικοδόμηση μιας νέας, πιο μεγάλης και ανοιχτής πατρίδας. Όταν τα θέλω και η πόθη ενός λαού διασταυρώνονται με μοναδικό τρόπο, με ένα πολιτικό υποκείμενο, σπλάχνο από τα σπλάχνα του, με ένα σπάνιο εθνότυπο, τότε, αυτή η στιγμή που έχει τη δική της διάρκεια, πέρα από τις συμβατικές μετρήσεις, μπορεί να είναι κορυφαία, γιατί προέρχεται από την επίμονη άσκηση το δίκαιο στην παρησία, στο όραμα, την οριμότητα, στην οξύνια και την πλατήροχη εθνική συνείδηση του ηγέτη. Αυτό συνέβη και τότε και ευτυχώς και εγγράφεται στην κυβωτό της εθνικής ιστορικής μας μνήμης και κληρονομιάς. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πια, κατά τη σύμφωνη γνώμη των ιστορικών, ευφυής, νυφάλιος και εκρηκτικός εξυγχρονιστής, με επαναστατική εκκίνηση πολύπλοκος πολιτικός, αντιδογματικός και ρηξικέλιθος, με ενιαία την αντίληψη της πολιτικής και του πολιτισμού, ποικιλότροπα πολυμήχανος και συναρπαστικός, δίνει στους κριτικούς και σε όλους τους Έλληνες μια μεγάλη, ενιαία, ελεύθερη πατρίδα, μα μια πιο ασφαλή μήτρα για να ξεκινήσουν ένα νέο εθνικό βίο.
Σε μια εποχή γιγάντιων ζητημάτων, με δύσκολα πατήματα, ο Βενιζέλος μέσα από την όρημη ιστορική αναγκαιότητα πραγματοποιεί το πιο τρελό όνειρο των κριτικών, την Ένωση. Αποκαθίσταται έτσι η ιστορική δικαιοσύνη εδώ, σε αυτό το τρίστατο, σε αυτή την τόσο περιζήτητη αλλά και περιπετειώδη γεωπολιτική θέση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με παρησία έταξε, έπεισε, σχεδίασε, μπόρεσε, έπραξε με τραγικές δυσκολίες μόνος πολλές φορές, γιατί όπως έγραφε και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, το μέτρο της ευφυΐας ορίζει και το μέτρο της μοναξιάς. Εδώ στο Φυρκά, που από φυλακή έγινε σύμβολο ελευθερίας, οι κριτικοί μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τους αγωνιστές πήγαν ψηλά και έκτισαν μια κυβωτό ελευθερίας. Η γενέθλια γη είχε δώσει την εντολή της και υπ' αυτή την έννοια ο λόγος για την Ένωση είναι λόγος για την πατρίδα. Στις μέρες μας, το ξέρετε άλλωστε δυστυχώς, είναι μεγάλος ο πόλεμος αλήθειας και ψεύδους, ορθολογισμού, ανθρωποκεντρισμού και ανορθολογισμού. Σήμερα τα εθνικά μας ορόσημα δεν μπορεί να μένουν ανυπεράσπιστα σε μια εφιαλτική μονοτυπία ισοπαίδωσης και παραχάραξης ιδεωδών και αξιών, μέσα από νεκροζώντανες λογικές ολοκληρωτισμού και άκρατου εθνικισμού. Η σημερινή επέτειος είναι άλλη μια πολιτική ευκαιρία σε ένα παράξενο περιβάλλον ισορροπιών, σε μια δύσκολη γειτονιά σαν τον τόπο μας, να αναζητούμε και να πράττουμε με έργα και όχι με φτηνά, έπαια, πτερόεντα, με ημερομηνία λήξης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα αποτυπώματα της ιστορίας γίνονται σύγχρονος βηματισμός και συνομιλία με την υψηλοφροσύνη, τον γνήσιο πατριωτισμό, τη δημοκρατική μας παράδοση και συνεχίζεται αδιάρρηκτα η άσκησή μας στην δύσκολη ελεύθερη συνείδηση. Γιατί κάθε φορά το τρένο της ιστορίας